Βόμβες έριξε για ακόμη μία φορά ο καθηγητής Δημήτρης Κούβελας, καθώς υποστήριξε ότι η επανάληψη του ίδιου εμβολίου, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη δόση κτλ., το οποίο είναι φτιαγμένο εξ αρχής για ένα στέλεχος του κορονοϊού, δεν πρόκειται ποτέ να μας δώσει ανοσία. Ενώ αναφέρθηκε και στον αριθμό των εμβολιασμένων που νοσηλεύονται σε ΜΕΤ. Όπως υποστήριξε, από τη στιγμή που έχουμε στοχευμένα εμβόλια, όταν εξουδετερώνεται μία μόνο ποικιλία, ας το πούμε, του ιού, η επανάληψη του ίδιου εμβολίου δεν πρόκειται ποτέ να μας δώσει ανοσία για μία άλλη ποικιλία, εάν δεν το έκανε από την αρχή. Οπότε η ανοσία μπορεί να πέφτει όταν καταργείται η κυταρική ανοσία. Αυτή δεν την μετρήσανε. Σε ό,τι αφορά τις απόψεις για υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων, ο κύριος Κούβελας επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Αν είχαμε εμβόλια σαν αυτά που ξέραμε από πάντα, θα συμφωνούσα για υποχρεωτικό εμβολιασμό. Αλλά επειδή δεν έχουμε τέτοια εμβόλια, ένα τέτοιο σχέδιο είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Οι κορονοϊοί δεν αφήνουν γενικώς μόνιμη ανοσία, άρα το να ασχοληθούμε με τα εμβόλια έχει ένα αρχικό ρίσκο. Για τον αριθμό των εμβολιασμένων που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, είπε πως στην Ελλάδα πρέπει να μας προσέχει η Παναγία Σουμελά, καθώς φαίνεται πως συνεχίζουμε να έχουμε περισσότερους νοσηλευόμενους ανεμβολίαστους από εμβολιασμένου. Αυτό σημαίνει πως ο εμβολιασμός δεν ήταν αυτό που περίμεναν, όπως έλεγα, μιας και είμαι ειδικός στα φάρμακα.